Καλημέρα, γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα ξεκινάει σε αυτό εδώ το κανάλι μια νέα εποχή, μια νέα ενότητα, ένας άλλος κόσμος, πάρα πολύ φανταστικός, καταπληκτικός και τέλειος. Λοιπόν, όπως έχετε δει, πάρα πολλοί κόσμος και στην τηλεόραση και στο YouTube και παντού ασχολείται με τα ερωτικά προβλήματα, με ιστορίες που σας έχουν αυτώσει, μετά από εδώ, μετά από εκεί. Και επειδή και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό και προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, πώς θα μπορούσε να γίνει λίγο να διαφέρει η εικόνα. Θα σας πω και κάτι, ο καθένας μας το κάνει εντελώς διαφορετικά. Έχει άλλη αισθητική, είναι μια άλλη προσωπικότητα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, τι εννοώ. Οπότε εγώ σκέφτηκα ότι θα λύνω τα καθημερινά σας προβλήματα και δεν θα κάθομαι έτσι μπροστά από μια κάμερα και θα τα λέω. Θα είναι throughout the day, δηλαδή μέσα στη μέρα μου. Όποτε έτσι ας πούμε αυτό, θα ανοίγω το κινητό μου, θα βρίσκω ένα καθημερινό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζεται πάρα πολύ έτσι σοβαρό και τελπά και τελπά. Και εγώ θα δίνω τη λύση, είτε εγώ είτε όπου βρίσκομαι, με όποιον βρίσκομαι θα μπαίνει κι αυτός. Σας είχα βάλει στο Instagram, άμα θέλετε μπορείτε πάντα να με ακολουθήσετε, ένα story που ζητούσα να μου στείλετε καθημερινά σας προβλήματα. Μου τα στείλατε, τα μάζεψα, τα συγκέντρωσα και είμαι έτοιμος να τα λύσω. Έτσι κι αλλιώς το ξέρετε ότι θέλω πάρα πολύ να μιλάμε στα σχόλια και να επικοινωνούμε, να μου γράφετε, να σας απαντάω για αυτά. Οπότε οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, κάποια πρόταση για το κανάλι, ό,τι θέλετε να γράψετε που είναι έτσι καλοπροαίρετο, είναι και καλοδεχούμενο. Γεια σας, ξεκινάμε να λύνουμε προβλήματα! Yay! Και να σας πω και κάτι, πώς θα το κάνουμε τώρα που εμένα δεν μου αρέσει η λέξη πρόβλημα. Δεν είναι ωραίο ενεργειακά. Κάπως πρέπει αλλιώς να το πούμε θέμα, να το πούμε πρόκληση. Λύνω τις καθημερινές προκλήσεις σας. Ωραία, Βάσια. Πες μου. Θα λύσουμε κάποια καθημερινά προβλήματα, να ξέρεις τώρα. Ωραία. Είναι αυτά που σου λέω εγώ. Εσύ δεν έστειλες τίποτα. Αχ, αγάπη, έχω κάνει mute. Όντως, είσαι κάνει mute, δεν βλέπεις καν τα stories μου. Και εδώ είναι η ερώτηση, πώς να αποκτήσω followers στο Instagram. Βγες σε βιντεάκι του Pipster, στο λέω εγώ. Έχεις αποκτήσει followers από μένα. Όχι, δεν το μισώ. Πώς να αποκτήσεις followers στο Instagram. Κάνε κανένα giveaway. Πες σε φίλους να βάλουν φίλους να σε ακολουθήσουν ή κλείσε το Instagram. Για να μην έχεις τέτοια θέματα. Ωραία. Με ποια κριτήρια να αγοράσω αθλητικά παπούτσια και να είναι ορθοπαιδικά λόγω ορθοστασίας. Α, κάνει μάλλον μια δουλειά η οποία χρειάζεται πολλές ορθοστασίες. Δεν μας ενδιαφέρει το ορθοπαιδικό, οπότε καταλαβαίνεις, μας ενδιαφέρει το αισθητικό. Ποια είναι πιο ωραία, ποια είναι στη μόδα. Ναι, αλλά η κοπέλα είναι... μπορεί να είναι πολλές ώρες όρθια. Και εγώ ήμουν πάρα πολλές ώρες όρθια. Ού. Και φόραγα όταν δούλευα στα Ζάρα. Ναι. Θα το δείτε σε άλλο βίντεο αυτό. Και φόραγα τα δικά μου γιατί δεν μου άρεσαν αυτά που είχαν τα Ζάρα τα ορθοπαιδικά. Τέλος πάντων, να τα πω τώρα σοβαρά, πήγαινε σε ένα μαγαζί με ορθοπαιδικά και πάρε ένα σαμπό. Από τα φαρμακεία μπορείς να πάρεις. Σαμπό! Είσαι μαμή, αν είσαι μαμή πάντα. Έχει βάλει ο γείτονας μέταλ στη διαπασόν, φταίω να βάλω κι εγώ χάλση. Με τέρμα η Χάλση, καλέ. Τι είναι το Χάλση? Είναι τραγουδίστρια αυτή που λέει το Tell me how. Καλέ, βάλε, εσύ βάλε ή εγώ τσαμπά για να το πάρει. Είναι επίση metal, αλλά στο δικό του τέτοιο. Είναι το metal τη Ελλάδα. Ή το Λουκίδα τη Χριστίνα Παπά είναι εγγυημένο ότι θα το βουλώσει. Λοιπόν, η Ελένη. Τι λύνεις? Καθημερινά προβλήματα. Έχεις λύσει τα δικά σου και πήγες στον αλουνό. Τι να κάνω για τη φίλη που σταμάτησε να μας μιλάει από την καραντίνα και έπειτα, χωρίς λόγο. Να μην της μιλάς, αγάπη μου. Ναι, αλλά μπορεί να θέλει να είναι φίλη. Να μην θέλει να είναι φίλη. Όπως να σου μιλάει, δεν θα μιλάς. Δεν ξέρω πώς να κάνω το δωμάτιο, μήπως έχεις καμιά ιδέα. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ μπαίνω στο Pinterest. Εγώ λέω να ρωτήσω την Πόθα. Η Πόθα είναι πολύ καλή. Πόθα! Έλα λίγο. Πόθα, σε ζητάνε. Άβολο. Λέει εδώ, δεν ξέρω πώς να κάνω το δωμάτιό μου. Μήπως έχεις καμιά ιδέα. Η Πόθα είναι κατάλληλη, έχει δει όλα τα reality με σπίτια και τέτοια. Μπήκε στο κανάλι μου στο YouTube, κάπα Πόθα. Έχω πάρα πολλές ιδέες, αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα εδώ. Γιατί? Έλα σπίτι μου να σας δείξω. Θέλω να φτιάξω σίγουρα δωμάτιο. Να σας πω κάτι, σε όποια προβλήματα θέλετε να δώσετε κι εσείς λύση, γράψτε την εδώ από κάτω. Δηλαδή, στο δίλημα αυτό, εγώ θα έλεγα αυτό.
Δηλαδή θέλω κάπως να συμμετέχουμε όλοι μας μαζί. Με χώρισε λόγω απόστασης και καλά, αλλά με έχει κάνει απόκρυψη από παντού. Να σου πω κάτι, γιατί λέμε και καλά, γιατί και καλά λόγω απόστασης, μήπως όντως χώρισε λόγω απόστασης. Εγώ με τις άποψεις ότι άμα θέλεις κάτι, το καταφέρνεις. Δηλαδή και με την απόσταση ας πούμε που είχατε θα μπορούσατε άμα ήθελε να το συνεχίσετε. Βέβαια να μου πεις αν ένας μείνει Αμερική και ο άλλος Ελλάδα και τώρα με τον COVID πώς θα αυτό. Πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση. Δώσε μας κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Γιατί αν ήταν ας πούμε Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν το ακούω καν. Και σε έχει κάνει απόκρυψη από παντού τώρα αυτός. Ναι, μήπως συμβαίνει κάτι άλλο. Μήπως έχει βρει κάτι άλλο, δεν ξέρω, λέω. Μόλις καθάρισα την άμμο του μικρού. Πες μας ένα οικογενειακό αυτοκίνητο μέχρι 18.000 ευρώ. Αλήθεια τώρα. Ρου, έχεις να μας πεις εσύ κάτι, να μας προτείνεις κάτι, έλα εδώ λίγο. Μπράβο, έλα. Να σε ρωτήσω, ξέρεις κανένα οικογενειακό αυτοκίνητο μέχρι 18.000 ευρώ? Ωραία. Θα πρότεινα το Fiat το 500. Έχει τόσο, δεν ξέρω. Ήθελα έναν εδώ και πολλά χρόνια, τώρα νομίζω μου αρέσει ο πρώην της ξαδέρφης μου, τι να κάνω? Σ' αρέσει ο πρώην της ξαδέρφης σου, δηλαδή τόσα γόρια υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο και εσύ πας θες τώρα να πας τώρα στον πρώην της ξαδέρφης σου, δηλαδή και μόνο που θα σκέφτεις ότι η ξαδέρφη σου έχει κάνει σεξ με αυτόν, μα σου βγαίνει να πας τώρα εσύ με αυτόν? Μίλησε ειλικρινά, θες να πας με τον πρώην της ξαδέρφης σου? Σκέψε ότι η ξαδέρφη σου έχει κάνει σεξ με αυτόν, δηλαδή. Τον θέλω και μου το παίζει δύσκολος και σε παρένθεση. Ξέρω ότι με θέλει αλλά δεν μου το λέει. Ωραία, εσύ πιστεύεις ότι αυτός σε θέλει αλλά δεν σου το λέει. Γιατί όμως δεν σου το λέει, δηλαδή άμα ο άλλος σε θέλει θα έρθει και θα σου το πει. Και επίσης άμα δεν έρθει να σου το πει, μήπως δεν αξίζει κιόλας, δηλαδή να περιμένεις πότε θα του έρθει η επιφύτηση να... σου το πει. Μήπως απλά να προχωρήσεις στη ζωή σου. Το καταλαβαίνω, θα μου πεις βρες Φίλιππε τον θέλω. Ναι, ωραία, μαζί σου κι εγώ. Αλλά πόσο καιρό περιμένεις να σου πει το σε θέλω? Ρε παιδιά, άμα θέλουμε κάποιον δεν κινούμε τα πράγματα προς τα εκεί. Μπορεί να μην σου το πει, αλλά μήπως στο έχει δείξει. Αν στο έχει δείξει, τι χρειάζεται να σου το πει? Βουρ. Το ξέρετε ότι από τις δουλειές του σπιτιού η μόνη που μου αρέσει είναι να πλύνω πιάτα. Όλες τις άλλες τις βαριέμαι πάρα πολύ. Τρώγοντας γεμιστά, παιδιά είναι πάρα πολλά, δείτε λίγο. Είναι τύπου... Λοιπόν, σχολάω από το γραφείο, γυρνάω σπίτι και θέλω να κοιμάμαι από τις 8, τι θα κάνω? Εγώ, η ώρα είναι 9:30, τρώω το βραδινό μου και το μόνο που σκέφτομαι είναι να κοιμηθώ. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Πάντως, δεν μπορεί η ζωή μας να είναι δουλειά, σπίτι, δουλειά, σπίτι. Δεν γίνεται. Πώς ξεπερνάς τον πρώην? Ακούγοντας πολύ μποφίλιου, βοηθάει, γιατί εκτονώνεις τα συναισθήματά σου, βγαίνοντας έξω με φίλους, περνώντας καλά, μπλοκάροντας τον από όλα τα social media και μη μαθαίνοντας νέα του για κάποιο χρονικό διάστημα. Γενικά, πάρε τις αποστάσεις σου. Εγώ θα σου πρότεινα. Απομακρύνσου. Ντρέπομαι να αγοράσω χαρτί υγείας. Ντρέπομαι. Φυσιολογική. Εγώ θα πω ναι. Γιατί και εγώ το έχω αυτό. Όταν πηγαίνω ας πούμε σούπερ μάρκετ και παίρνω χαρτί υγείας, είμαι σε φάση... Με κοιτάνε όλοι. Όλοι βλέπουν ότι εγώ δεν έχω χαρτί υγείας και ήρθα να το αγοράσω. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε, θεωρώ. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ντρεπόμαστε που αγοράζουμε χαρτί υγείας. Το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ντρέπεστε κι εσείς να αγοράσετε χαρτί υγείας ή μόνο εγώ και οι φίλοι μου εδώ είμαστε έτσι λίγο προβληματικοί? Έχει χαλάσει ο ύπνος μου. Α, εμένα έχει χαλάσει η θήκη μου. Βλέπετε εδώ. Και ο ύπνος μου. Και τα περισσότερα βράδια ξαχρυπνάω από υπερένταση ενώ νιστάζω. Λοιπόν, μου συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ανέβασα ένα story προχθές και σας έγραψα μήπως ξέρετε πώς μπορώ να καταφέρω να κοιμηθώ. Μου είπατε ότι να πάρω βαλεριάνα και μελατονίνη και
Μου στείλατε και ένα application που λέγεται Meditopia, που έχει διάφορους διαλογισμούς και τέτοια. Εγώ που έψαξα λίγο στο ίντερνετ, διάβασα ότι πρέπει να αφήνεις το κινητό μακριά, να μην έχεις οθόνες μπροστά σου γιατί ενοχλείς τα μάτια και σε δυσκολεύει να κοιμηθείς. Γενικά να είναι έτσι ένας ωραίος χώρος στο υπνοδωμάτιό σου, να μην μυρίζει αυτό, να είναι, δηλαδή να προετοιμάζεις τον εαυτό σου να κοιμηθεί και να χαλαρώσει. Δεν μπορώ άλλο, θέλω να κοιμηθώ ρε παιδιά. Τι να κάνω για να μην με νευριάζουν τα πάντα στους γύρω μου? Εγώ πολλά νεύρα δεν αντέχω. Αρχικά είσαι η Σοφία από το Big Brother, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι και εγώ είμαι λίγο οξύθυμος, ας πούμε. Ειδικά παλιότερα, αου, τα γονάτα μου τα ακούτε, είναι από τη γυμναστική. Ναι. Παλιότερα νευρίαζα περισσότερο και πολύ πιο εύκολα. Τώρα τι να σου πω ρε παιδί μου, να μην τους δίνει σημασία, να εμένα ξέρεις ποια σκέψη με βοηθάει στο να μην εκνευρίζομαι εύκολα με τους άλλους. Σκέφτομαι ρε παιδί μου ότι okay, κι αυτός ξέρω εγώ είχε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκέφτομαι λίγο το background του. Εντάξει μωρέ, μου έχει πει ότι έχει μεγαλώσει έτσι. Εντάξει μου έχει πει αυτό. Ενώ κάπως προσπαθώ λίγο να το δικαιολογήσω στον εγκεφαλό μου γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει αυτή τη συμπεριφορά, ώστε να μπορώ κι εγώ να είμαι ήρεμος και να μην εκνευρίζομαι με το παραμικρό. Γιατί εκνευρίζομαι όντως με το παραμικρό. Παλιότερα πολύ πιο συχνά, τώρα πια λίγο καλύτερα το πράγμα. Γενικά να ξέρετε όμως, πίνω για σένα θαύτανα στα αστέρια βότκα. Νικόλα πιέστο. Τώρα αυτό κατά πόσο ισχύει δεν ξέρω. Εγώ θα σας πω τώρα τι έχουμε κάνει σε όλα αυτά τα ενεργειακά, ψυχοθεραπείες. Ότι όταν μας εκνευρίζει κάτι στους άλλους, το έχουμε κι εμείς. Όταν αυτό που έχει ο άλλος μας δημιουργεί συναισθήματα. Δηλαδή, άλλο το να είναι ο άλλος, είναι ο άλλος ας πούμε ψεύτης. Και πούμε, πω ωραίο ψεύτης και τελείωσε, okay, όλα καλά. Αν όμως θυμώνουμε που άλλος είναι ψεύτης, εκνευριζόμαστε, φωνάζουμε και μας δημιουργεί γενικά συναισθήματα, κάπου, σε κάποιο βαθμό, το έχουμε και εμείς αυτό το χαρακτηριστικό. Οπότε όταν βλέπετε, τώρα χαλαρά τα λέω εγώ, άμα θέλετε μ' ακούτε. Όταν βλέπετε κάτι στους άλλους που σας ενοχλεί και σας δημιουργεί συναισθήματα αρνητικά, παιδιά μου δεν γίνεται να τραβάς. Ρου, εγώ απλά το αφήνω εδώ έτσι για να γίνει λίγο κουβέντα μεταξύ μας, εντάξει. Να το ξέρετε δηλαδή αυτό. Τι να κάνεις τώρα για να μην σε νευριάζουν οι άλλοι? Μην τους δίνεις σημασία. Μην ασχολείσαι. Μην ασχολείσαι με τους άλλους. Αυτό είναι το focus on yourself. Αλλά πώς να βράσω τα μακαρόνια? Ρου, πώς να βράσεις τα μακαρόνια σένα? Ποια είναι η άποψή σου πάνω στο θέμα? Να σου πω κάτι. Ρωτάς εμένα πώς να βράσεις τα μακαρόνια? Δεν έχεις δει τα μαγειρικά μου βίντεο. Νομίζω ότι βάζουμε νερό, το βράζουμε και μετά βάζουμε το αλάτι και τα μακαρόνια. Έλα ρου, δεν βοήθησες καθόλου σε αυτό. Να πούμε το επόμενο. Δεν ανοίγουν τα πανεπιστήμια για να πάω σπίτι μου και δεν αντέχω στο πατρικό μου καθόλου. Σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλήθεια σε καταλαβαίνω. Το σπίτι είναι μαζεμένο πίσω, έχω σας δείχνουν τώρα ότι να... Όχι, απλά δεν κάνει focus η κάμερα. Όταν πήγαινα, λοιπόν, όταν σπούδαζα στην Αγγλία και μετά ερχόμουν εδώ Ελλάδα, όσο και να χαιρόμουν που είμαι στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνετε πόσο, δεν άντεχα καθόλου που ήμουν στο πατρικό μου. Γιατί όταν έχεις μάθει να μένεις μόνος σου, ακόμα και ένα σύντομο χρονικό διάστημα, και να μην σου κάνουν και τίποτα οι γονείς σου, να είναι οι καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου, μετά δύσκολα επιστρέφεις στο πατρικό. Το καταλαβαίνω, δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα πανεπιστήμια. Πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη? Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις τώρα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου πώς καταλαβαίνει κάποιος ότι χρειάζεται. Κάτσε να ανοίξουμε λίγο τα παράθυρα. Ότι χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη. Πιστεύω ότι άμα νιώθεις ότι υπάρχουν κάποια ας πούμε έτσι θέματα στην καθημερινότητά σου τα οποία δεν λύνονται και επαναλαμβάνονται και ξαναεπαναλαμβάνονται και σε δυσκολεύουν. Μπορεί να είναι από το πιο απλό ότι θυμώνω όποτε μου λένε κάτι. Ζηλεύω πάρα πολύ. Οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να έχεις το τεράστιο το θέμα για να πας σε ψυχολόγο. Δηλαδή, το 2020 είμαστε. Εμένα μου λέγανε 2-3 χρόνια οι φίλοι μου. Πήγαινε σε ένα ψυχολόγο, θα σε βοηθήσει αυτά.
Κάτι βλέπανε μάλλον κι αυτοί. Αλλά εγώ πήγα όταν το ένιωσα εγώ. Αν είναι να πας επειδή στο λένε οι άλλοι, δεν θα έχει και κανένα αποτέλεσμα, γιατί απλά θα πας και θα είσαι τύπου, εντάξει, σας έκανα το χατήρι, ήρθα στον ψυχολόγο, θα είσαι αρνητικά προσκύμενος σε όλο αυτό. Πρέπει να πας όταν νιώσεις εσύ ότι χρειάζεσαι μία ψυχολογική υποστήριξη, γιατί ουσιαστικό ψυχολόγος μία υποστήριξη είναι, και λίγο έτσι λίγο να τοποθετήσει κάποια πράγματα στο κεφάλι μας καλύτερα. Ρε Σιρού, δεν... τι... Α! Παιδί μου! Το επόμενο πρόβλημα είναι... Το σκυλί μου γαυγίζει, τι να κάνω. Πάρε γατάκι που δεν γαυγίζει σίγουρα, παιδί μου. Ρου, πάμε, πάμε. Α, ωραία, έκανα και το γαύγισμα. Α, πτώμα. Βλέπει τα story μου, αλλά δεν έχει διαβάσει καν το μήνυμα εδώ και μέρες. Να στείλω ή να περιμένω? Κοίτα, θα σου πω κάτι. Έχει λειτουργήσει κάποιες φορές στη ζωή μου, κάποιες άλλες όχι. Εγώ γενικά δεν λειτουργώ καθόλου με στρατηγικές και τέτοια. Δηλαδή, δεν θα στείλω για να κολλήσει και... Αν του έχεις στείλει πολλές φορές εσύ πρώτος ή πρώτη, στείλε. Όχι, δεν ξέρω ρε παιδί μου, εγώ σου λέω δεν λειτουργώ καθόλου με στρατηγική. Άμα θέλω να στείλω, στέλνω. Κράτα αυτό. Πώς να χάσω κιλά, κάνω δίαιτα αλλά τίποτα. Τώρα που είπες πώς να χάσω κιλά, ας δω τι έχω να φάω. Τι έχω? Μπισκότα αμυγδάλου με στίξ καρότου. Ζελέ φρούτων. Πώς να χάσεις κιλά, Κοίτα, να σου πω κάτι, άμα κάνεις απλά διατροφή, μπορεί και να μην βοηθάει, μπορεί να θέλει και γυμναστική. Επίσης, ελπίζω να έχεις πάει σε ένα διατροφολόγο και όχι να τα κάνεις μόνος σου ή από το ίντερνετ, γιατί ρε παιδί μου, ο διατροφολόγος σε βοηθάει. Και λίγο να δεις όχι μόνο τα κιλά σου, να δεις και το λίπος σου και τη μάζα σώματος. Θα σου δώσει συγκεκριμένη διατροφή, τροφές που να τρως, να μην τρως. Τώρα μόνοι μας που κάνουν διατροφές και αυτά, είναι βλακίες. Έχει έρθει και ο Νίκος. Γεια! Yeah. Γιατί κάνουμε κάποιες, κάποια meetings για αυτό εδώ το κανάλι. Κάτσε να ανοίξω τα φώτα. Παιδιά, ψάχνω κάμερα να πάρω καινούρια. Άμα ξέρετε καμιά καλή vlog κάμερα, γράψτε το εδώ από κάτω. Και τώρα που τελειώνει η σχολή, τι κάνουμε ρε Φίλιππε? Βρίσκεις δουλειά. Βρίσκεις δουλειά. Ενώ αυτό... Καλώς ήρθες στην κοινωνία. Ξεκίνησαν τα δύσκολα αρχικά. Αυτό που έχεις σπουδάσει, σου αρέσει, αυτό θέλεις να ακολουθήσεις? Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί άμα αυτό θέλεις, ξεκίνα να στέλνεις βιογραφικά, όπου ξέρεις, όπου μιλάνε ελληνικά. Βασικά να σου πω και κάτι, γράψε εδώ από κάτω τι δουλειά ψάχνεις, τι έχεις σπουδάσει. Και δείτε λίγο, μήπως ξέρουμε κάποιον γνωστό να τη βοηθήσουμε την κοπέλα. Κοπέλα δεν είναι? Κοπέλα είναι. Τι πώς είναι να βράσω, πώς να βράσω ένα αυγό και να μου βγει μελάτο? Την ώρα που θα αρχίσει να κοχλάζει το νερό, το κλείνεις και το βγάζεις. Περιμένεις λίγο, το βγάζεις από το βραστήρα και θα σου είναι μελάτο. Ωραία. Φίλιππε, γιατί είσαι τόσο μαλάκας? Άβολο λίγο. Άβολη αυτή η ερώτηση. Δηλαδή ο άλλος μπήκε στο προφίλ μου, μπήκε στα stories μου, πάτησε πάνω στο κουτάκι και του έγραψε αυτό. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου. Πώς να σπάς τη ρουτίνα της ημέρας? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να σπάς τη ρουτίνα της ημέρας, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά μπαίνεις στην καθημερινότητα και κάνεις, χωρίς να το καταλαβαίνεις, τα ίδια και τα ίδια πράγματα, τις ίδιες συνήθειες. Δηλαδή είναι δύσκολο, είναι σημαντικό πιστεύω να σπάμε τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Πιστεύω ότι τη σπάς με μικρές αλλαγές. Ακόμα και το δρόμο που θα διαλέξεις να πας στη δουλειά σου είναι σημαντικό. Δηλαδή από πολύ μικρά πράγματα σπάς νομίζω τη ρουτίνα και κάπως ξεγελάς τον εγκέφαλο. Ψάχνω δουλειά εδώ και 3 μήνες και επειδή δεν έχω προϋπηρεσία δεν βρίσκω τίποτα. Καλά, αυτό δεν είναι η μεγαλύτερη μαλακία? Άου, παιδί μου, δεν είναι η μεγαλύτερη μαλακία της γης? Σου λένε ότι
θέλουμε να έχεις προϋπηρεσία, αλλά δεν μπορείς να βρεις δουλειά επειδή δεν έχεις προϋπηρεσία. Άρα πώς θα αποκτήσω προϋπηρεσία αν... Ήρθε ο καφές μου μάλλον. Τι κάνω με το γάτο μου που έχει καταστρέψει την πόρτα μου με το ξύσε να μπει και ξύσε να βγει. Ναι παιδιά, τα γατάκια τώρα είναι λίγο τρελούτσικα. Το ξέρουμε αυτό, γι' αυτό τα αγαπάμε. Και μένω ρού έχει αρχίσει και ξεσκίζει τον καναπέ. Δεν έχουμε φτάσει σε σημείο άσχημο, αλλά βλέπεις την τάση ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Τι να κάνεις τώρα? Ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Να βάλεις στην πόρτα μέχρι ένα σημείο, μέχρι τη μέση, κάτι σαν πώς λέγεται, έξτρα στρώση, κάτι, όχι φελιζόλ, για να μην μπορεί να το ξύσει, να μην μπορεί να το ξύσει, καταλαβες? Άμα το θυμηθώ θα σου το γράψω κάτω στα σχόλια. Ζηλεύω πολύ όταν θέλει να βγει με τους φίλους του σε σημείο να τσακωνόμαστε. Τι κάνω? Πας σε έναν ψυχολόγο, σε βοηθάει, λύνεις το θέμα ζήλια και προχωράς στη ζωή σου. Να σε ρωτήσω κάτι, ρωτάνε εδώ, τι γίνεται άμα σου αρέσει ένας καθηγητής σου? Τι προτείνεις να κάνει? Τι προτείνω να κάνω αν αρέσει ένας καθηγητής? Να μην κάνει τίποτα. Γιατί ρε φίλε? Άμα είναι... Είναι αντιπικελματικό. Πώς να τα βρω με τον εαυτό μου? Όλο αυτό κάνουμε, να ξέρεις. Δηλαδή να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνη ή ο μόνος, η μόνη. Όλοι ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Θα σου πω αυτό που κάνω εγώ, δεν ξέρω αν θα σε βοηθήσει. Εγώ πάω σε ψυχολόγο, γράφω πολύ στον εαυτό μου μέσω του ψυχολόγου. Διαβάζω κάποια βιβλία Χόρχε Μπουκάη που με έχουν βοηθήσει σε ένα level. Κάνω κατά καιρούς διαλογισμούς. Γενικά πιστεύω ότι όλα τα γύρω γύρω είναι σαν βοηθήματα, ας πούμε. Αν δεν κάτσεις εσύ να φας χρόνο με τον εαυτό σου ξανά και ξανά. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δηλαδή αν είναι να λέμε μαλακίες και εμείς σε εμάς, δεν θα γίνει τίποτα, έτσι. Θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι. Αν δεν μιλήσουμε ειλικρινά στον εαυτό μας, να πούμε ειλικρινά τι αισθανόμαστε, να περιγράψουμε μια κατάσταση ρεαλιστικά και όχι ιδανικά. Δηλαδή μπορείς ας πούμε να στενοχωριέσαι για κάτι. Θεωρώ ότι ούτε πρέπει να το κρίνεις αυτό, το ότι στεναχωριέσαι, αλλά ούτε και να λες ψέματα στον εαυτό σου ότι καλά εγώ είμαι μια χαρά, είμαι τέλεια, τι εννοείς? Πρέπει να δεις ρεαλιστικά την κατάσταση, να συμφιλειωθείς με αυτό που αισθάνεσαι ή με αυτό που σου συμβαίνει. Και γενικά πιστεύω ότι όσο πιο ειλικρινείς είμαστε με τον εαυτό μας, τόσο καλύτερη σχέση δημιουργούμε και τόσο καλύτερα κάποια στιγμή θα τον μάθουμε και θα τα βρούμε με τον εαυτό μας. Γιατί αν δεν τα βρούμε και με τον εαυτό μας, παιδιά, με ποιον θα τα βρούμε δηλαδή? Δημιουργεί μετά κάπως πρόβλημα. Αν δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, πώς θα τα βρεις με τους άλλους? Φίλους, συνεργάτες, γκόμενους, γκόμενες, δηλαδή. Πώς να δείξω στον courier πως μου αρέσει χωρίς να ξεφτυλιστώ? Σημαντικά, είμαι ντροπαλή. Κοίτα, μπορείς να του πεις. Είναι παραγγέλνει συχνά από εκεί. Αρχικά πρέπει να αρχίσεις να παραγγέλνει συχνά. Κάθε μέρα, πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ θα τρως εσύ. Τι είναι αυτός ο κουρίερ? Σουβλάκια, τέλεια. Θα τρως πρωινό γύρω χοιρινό. Μεσημεριανό, μπιφτέκια κοτόπουλο. Κάθε μέρα πρέπει να παραγγέλνεις από εκεί, ώστε να αρχίσετε να έχετε και τα δικά σας. Να του λες αστεία εσύ, να σου λέει αυτός, α, πάλι εσύ, πάλι εγώ. Δουλεύεις και σήμερα, πω από την κούραση. Σε κάποια στιγμή. Πες του, ξέρω εγώ, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις? Από εκεί που παραγγέλνεις, να παραγγείλεις δύο μερίδες. Δηλαδή αν ας πούμε είναι πιτσαρία, πάρε δύο πίτσες. Και όταν στις φέρει πες του, η μία πίτσα είναι για μένα, η δεύτερη είναι για σένα, θα έρθεις να φάμε μαζί? Η συνάδελφός μου μου μιλάει ασταμάτητα και δεν ξέρω πώς να της πω να σταματήσει λίγο. Δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ. Απλά πες της, α, βάλε ακουστικά. Και πάρε αυτά τα ακουστικά που δεν είναι, φαίνεται το καλώδιο. Πάρε αυτά εδώ. Ή βάλε, ξέρω εγώ, τέτοιο, το ασπίδες. Οπότε άστην αυτή να σου μιλάει και εσύ
Ζωάρα. Βγαίνουμε εδώ και 10 μήνες χωρίς να έχουμε σχέση. Τον έχω ερωτευτεί, εκείνος όμως όχι. Άρα προχώρα παρακάτω. Αν δεν σε έχει ερωτευτεί αυτός, τι κάθεσαι. Δεν, μην καθόμαστε για... Σκοτεινός. Μην καθόμαστε για λιγότερα από αυτά που μας αξίζουν, καταλάβατε. Τα λέω εγώ για να τα ακούω εγώ. Αύριο βγαίνω για καφέ πρώτη φορά με γνωριμία που έκανα από Tinder. Τι να κάνω. Αρχικά μπράβο σου που βγαίνεις για καφέ με κάποιον από το Tinder. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, δεν ξέρω αν θα το έκανα, αλλά δεν το κρίνω κιόλας. Να σου πω κάτι, είναι μια σύγχρονη μέθοδος να γνωρίσεις κόσμο, γιατί και απ' την άλλη, πού θα γνωρίσεις κόσμο δηλαδή, αφού αν δεν ανοίξεις τον κύκλο σου και είσαι συνέχεια με τους ίδιους φίλους, με τους ίδιους αυτούς, πού θα γνωρίσεις, τους έχεις δει, δεν τους γουστάρεις, καλά θα κάνεις, τι να κάνεις, να είσαι cool, χαλαρή και θα δεις τώρα πώς θα πάει και μπράβο που θα βγεις για καφέ και δεν θα πας σπίτι του, ας πούμε, safe, μπράβο σου. Είμαι με λαχρινή ξανθιά, αλλά με κόκκινα μαλλιά. Πώς μπορώ να γίνω με λαχρινή? Τι? Πώς να συνηθίσω να ξυπνάω στις 6.30 το πρωί, Χριστέ μου? Χτύπησες φλέβα. Κι εγώ έχω ένα θέμα με τον ύπνο. Σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο που να λέμε γενικά πράγματα και να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι του ύπνου, γιατί είχαν βάσει ένα story και μου είχατε στείλει διάφοροι και διάφορες λύσεις και σκέφτομαι να κάνω ένα τέτοιο βίντεο. Γράψτε μου εδώ κάτω στα σχόλια αν σας ενδιαφέρει. Πού να βρω νέο σύντροφο 30+. Πρώτον, μπορείς να ανεβάσεις story, ζητάω άντρα, μελαχρινό, τατά, 30+ κτλ. Μπορείτε εδώ από κάτω όσοι είστε άντρες 30 χρονών και πάνω να γράψετε εδώ από κάτω μήνυμα. Βέβαια οι άντρες που παρακολουθούν αυτό το κανάλι είναι 10. Αν εσείς οι 10 είστε 30+, γράψτε εδώ από κάτω, θα σας φέρω εγώ σε επαφή με την φίλη μου εδώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πείτε μου αν σας αρέσει αυτός ο τρόπος λύνουμε τα καθημερινά σας προβλήματα, αλλά τύπου vlog, τύπου λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με κάποιους guest. Να μου είστε καλά, να περνάτε τέλεια, να κάνετε ό,τι γουστάρετε στη ζωή σας. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μην ξεχνάτε ότι καινούριο βίντεο ανεβαίνει σε αυτό εδώ το κανάλι Τρίτη και Παρασκευή στις 2 η ώρα, εντάξει κάποιες φορές αργούμε λίγο, αλλά στις 2 η ώρα πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση, γιατί αν αργήσουμε μια μέρα να ξέρετε ότι θα ανέβει. Δηλαδή Τρίτη και Παρασκευή θα ανέβει, ό,τι και να γίνει θα ανέβει αυτό το βίντεο. Όχι αυτό, άλλο βίντεο. Γεια σας!